κάνετε? Γεια σας. Καλά. Να τα ξεκαθαρίσουμε όλα, γιατί η συνέντευξη χρειάζεται παραπάνω. Η συνέντευξη αυτή δεν προγραμματίστηκε χθες μετά το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κλεισμένη από τη Δευτέρα. Από όσο γνωρίζω από τον αρχισυντάκτη. Ήταν κλεισμένη για άλλη μέρα. Κάτσε να το πω, βρε Νικολόκρο, να το ξεχάσω. Είχαμε κλεισμένο και προσκεκλημένο από τη Νέα Δημοκρατία για τη σημερινή εκπομπή που ακυρώθηκε. Θέλω να πω ότι εδώ σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την εκπομπή πάντα κρατάνε μια ισορροπία. Δεν εξεπλάγει κανείς. Δηλαδή παρικούνται στην πολιτική και δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ. Είχαμε ακούσει κάποια στιγμή ότι αυτό θα γινόταν. Γιατί το λέω γιατί εντάξει, αυτό κυκλοφορούσε ως ενδεχόμενο και δεν νομίζω ότι ήταν σοβαρή αιτία αυτή που επικαλέστηκε η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ δηλαδή ότι ήταν απλώς μια αφορμή την οποία αναζητούσαν, την επικαλέστηκαν, την διασκέβασαν. Χωρίς αιτία. Θα σας πω, ακούστε να δείτε. Στην ΕΡΤ ακούγονται κριτικές και κριτικές οξείες και κριτικές ας πούμε ανίκειες και απέναντι σε κυβερνητικά στελέχη, στον πρωθυπουργό τον ίδιο, σε υπουργούς. Αυτή είναι η δημόσια τηλεόραση όμως. Και όλοι θα πρέπει να κάτσουν να το συνειδητοποιήσουν. Προσέξτε όμως. Υπουργέ, πολύ ναι, το καταλαβαίνω, δηλαδή, αλλά επιτρέψτε μου να επιμείνω. Ή στον υπουργό, τον αρμόδιο, δεν κάνει κανείς. Άρα, γιατί κάνετε στους άλλους μόνο. Όχι δα. Με συγχωρείτε, έχω κι εγώ υποστεί κριτική την οποία την καλωσορίζω κιόλας. Δεν είναι αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι είναι υποκριτικό τη στιγμή που τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας συσχέτισαν το πρόγραμμά της με πρακτικές κάποιων δικτατοριών, όταν γίνεται μια αναφορά από έναν δημοσιογράφο να σηκώνεται τέτοιος θόρυβος. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς θα μπορούσε και αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο να κάνει κανείς, εάν είχε θέμα, να μην γενικεύει πάνω απ' όλα. Έτσι δεν είναι? Και βεβαίως νομίζω ότι, και θα επιμείνω σε αυτό, ότι εδώ είχαμε απλώς έτσι μία αφορμή για να ξεδιπλωθεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δημόσια τηλεόραση. Η οποία Νέα Δημοκρατία, επιμένω, επιθυμεί τη δημόσια τηλεόραση να την κλείσει. Γιατί να επιθυμεί μια άλλα πολιτικό κόμμα να κλείσει η δημόσια τηλεόραση, αφού ξέρουμε ότι τόσα χρόνια όσο λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις την εκμεταλλεύονται. Κάνουν τα παιχνίδια τους. Εδώ ζούμε. Έχω φτάσει στα 51 μου. Έχω παρακολουθήσει δημόσια τηλεόραση και πριν την ιδιωτική και μετά την ιδιωτική τηλεόραση. Ίσως να είναι ένα τριχύλα, η γενική ένα τριχύλα που πιάνει τη Νέα Δημοκρατία, την νεόκοπη Νέα Δημοκρατία, με οτιδήποτε δημόσιο. Με την πιάνει ένα τριχύλα με δημόσιο σύστημα ασφάλισης. Σου λέει ιδιωτικό το σύστημα ασφάλισης, οι συνταξιούχοι θα πηγαίνουν να παίζουν πάμε στοίχημα και ότι κάτσε στο τέλος του μήνα το παίρνουν σύνταξη. Αυτό εισηγείται. Κατά αναλογία, θεωρεί ότι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη δημόσια λειτουργία. Έτσι, διότι η τηλεόραση, η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος, θα σας έλεγα με την ευρεία έννοια, είναι μια δημόσια υπηρεσία. Ακόμα και όταν γίνεται από ιδιώτη. Έτσι δεν είναι, διότι χρησιμοποιεί τη δημόσια συχνότητα. Και γι' αυτό παρεμβαίνει το Σύνταγμα, όπως δεν παρεμβαίνει σε άλλες απλές εμπορικού τύπου δραστηριότητες. Εάν ο Μερτζάνης βγάζει αναψυκτικά, έχει κάποιους υγειονομικούς κανόνες και πέραν τούτου δεν. Όταν εκπέμπει στη δημόσια συχνότητα και το Σύνταγμα και ο νόμος 43-39 έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες και καλώς. Κύριε Παπά, παρόλα αυτά εδώ είναι η δημόσια τηλεόραση και υποτίθεται ότι είναι και η τηλεόραση που πιάνει και στο κάθε ακριτικό χωριό. Και είναι πολύ δυσάρεστο αυτή τη στιγμή. Και με δικό της δίκτυο πολύ σύντομα. Λοιπόν, και είναι πολύ δυσάρεστο αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει εκπροσώπηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί πέραν του ότι είναι και ένα μεγάλο κόμμα που εκπροσωπεί πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, θέλει να ακούει προφανώς. Οπότε αυτό τώρα είναι μια κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά τι έφτασε τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το σημείο. Η προσωπική μου άποψη, αν λίγο μπορώ να σταθώ, είναι ότι καλό θα ήταν όλα αυτά να αποφεύγονται και να λύνονται χωρίς να φτάνουμε σε τέτοια σημεία, όπως επίσης και από την αντίθετη πλευρά και το εμπάρκο που έχει επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΚΑΙ. Να ξεχωρίσουμε το εξής. Καταρχήν, θεωρώ ότι πολύ καλώς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν εμφανίζονται στο ΣΚΑΙ, διότι ο ΣΚΑΙ έχει γίνει μια βιομηχανία fake news. Σας διακόψω γιατί και ο Sky είναι δημόσια συχνότητα του Sky, άρα και αυτό είναι δημόσια συχνότητα. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε και να οφείλει, και οφείλει και ο Sky να τηρεί το Σύνταγμα και το νόμο. Και δεν τον τηρεί. Διότι το Σύνταγμα και ο νόμος λέει ότι ο κατέχων δημόσια συχνότητα πρέπει να παρουσιάζει όλες τις απόψεις με τρόπο ίσο και ισοβαρή. Και αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και πέραν τούτου. Ναι, αλλά το ελεγκτικό πέρα, δεν είναι ακόμα. Το ελεγκτικό, βεβαίως, και δεν έχουμε καμία δυνατότητα, θα σας έλεγα. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα να παρέμβουμε επί του περιεχομένου. Εμείς ψηφίζουμε ένα νόμο. Η κυβέρνηση τον εισηγείται στη Βουλή. Η Βουλή τον υπερψηφίζει. Και η ρυθμιστική αρχή έχει την υποπτία.
και την, θα σας έλεγα, την ευθύνη για να βεβαιώσει ότι όλοι πρέπει να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή, αν η ΕΡΤ αύριο πει κόβω τα δελτία ειδήσεων, η υποπτική αρχή πρέπει να παρέμβει και να πει όχι, δεν μπορείς να τα κόψεις. Διότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο δελτία ειδήσεων. Το ίδιο και τα ιδιωτικά. Θα σας υποβάλω ένα ερώτημα, όπως το διατύπωσα πριν από μία ώρα σε συνάδελφο την Έλτη Τριανταφύλου και το είπα, θα το υποβάλω και σε εσάς. Αν δεν μας ακούγατε, χάσατε. Είσαι στα περισσότερο διαβασμένος. Ξέρετε τι γίνεται. Λέμε, ας πούμε, ότι τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όπως αυτό αποκαλείστε, και καλά κάνετε για να ξεχωρίσετε τον εαυτό σας τα κόμματα τα περισσότερα από την Χρυσή Αυγή. Δεν αντέχουν όμως πολύ δημοκρατία. Θέλω να πω, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ στη συνέντευξη δεν θα δώσω εκεί ερώτηση, δεν θα πάνε οι βουλευτές μου στο τάδε κανάλι. Λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εγώ στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ερώτηση δεν θα δώσω, δεν θα πηγαίνω στην ΕΡΤ. Όσο και αν κάνουμε λάθος στη δουλειά μας, στραβά, χάλια, παράδεκτα, αν έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου άλλες προθέσεις ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να έχω. Κοιτάξτε. Ο κάθε πολιτικός δεν πρέπει να πει, παιδιά, η δημοκρατία έχει και τις ατέλειες. Ακούστε τώρα, μου θυμίσατε το εξής. Όλους τους διάβλους που έχω για να επικοινωνήσω αυτά που θέλω. Εντάξει, μισό λεπτό. Μου θυμίσατε το εξής όμως. Πριν δύο χρόνια, τότε που ήταν στην κορύφωσή της η ιστορία των τηλεοπτικών αδειών και υπήρχε μια έτσι τεράστια σύγκρουση, σχολιαστής στο Sky αποκάλεσε εμένα προσωπικά φασίστα. Δεν είχαμε καμία άλλου τύπου αντίδραση πέραν της πολιτικής. Είπαμε ότι αυτός είναι... εσείς, είπαμε ότι είναι ένας απαράδεκτος... προσωπικό απαντήσατε εσείς. Βεβαίως, είπαμε ότι είναι ένας απαράδεκτος χαρακτηρισμός. Βεβαίως. Και εμένα με είχε προφανώς, αντιλαμβάνεστε και ως άνθρωπο, ενοχλήσεις σφοδρότατα. Δεν αποχώρησε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΚΑΕ. Δεν αποχώρησε. Θεωρείτε, κύριε Παπά, ότι η πρώτη επιστολή, όταν εστάλει η επιστολή από τη Νέα Δημοκρατία και ήσασταν βεβαίως μέσα στα πρόσωπα τα οποία ανέφερε μαζί με τη διοίκηση της ΕΡΤ και έλεγε ότι χρησιμοποιείται ως μέσο προπαγάνδας η δημόσια τηλεόραση και μάλιστα ότι εσείς έχετε επιβάλει φασίζουσα προπαγάνδα. Θεωρείτε ότι μετά η απάντηση της ΕΡΤ έφερε το τελικό εμπάργκο, δηλαδή εκείνοι λένε ότι στηρίξατε και δεν δόθηκε ούτε απλά μια συγγνώμη που μπορεί να έκλεινε το θέμα. Κύριε Μιχλιδάκη, σας είπα, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας ήταν προηλημένη και σχεδιασμένη. Είναι στα πλαίσια μιας στρατηγικής απέναντι στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όπου μία φορά παίρνει την έκφανσή της με την κατασυκοφάντηση, την άλλη φορά λέει θα μειώσουμε στο μισό το ανταποδοτικό τέλος. Άρα τι, η ΕΡΤ να μην μπορεί να κάνει μυθοπλασία που ξεκινάει για πρώτη φορά μετά από χρόνια φέτος με σειρές, να αγοράζει ακριβό και πάρα πολύ καλό πρόγραμμα για τους Έλληνες τηλεθεατές και ξένες σειρές, και βεβαίως να παρέχει και το καλύτερο αθλητικό θέαμα στην Ελλάδα, που είναι το ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια μας ακούνε και οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι ομάδες. Και μέρος του τέλους δεν πάει στο χρέος. Αυτό θα σας έλεγα. Εδώ η ΕΡΤ βγαίνει από το μνημόνιο, ξέρετε. Και δεν το λέω... Εξακολουθεί να πληρώνει. Ακούστε με λίγο. Η ΕΡΤ μέσα στο μνημόνιο, και να τα ακούσουν αυτό οι τηλεθεατές, από τα 180 εκατομμύρια του ανταποδοτικού τέλους, επέστρεφε στον κρατικό προϋπολογισμό 60 με 70 εκατομμύρια. Επειδή βγαίνουμε από τα μνημόνια, αυτή η επιστροφή θα χαμηλώσει αρκετά. Και γι' αυτό η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή αποκτάει τη δυνατότητα να κάνει ανοίγματα σοβαρά και να πάρει πρόγραμμα, να παρουσιάσει γεγονότα. Να το πούμε στεγνά στον κόσμο, ναι, ότι μέσω της ΕΡΤ πλήρωνε φόρο. Ναι, απολύτως. Αυτό γινόταν και δεν είχε πάψει να είναι ανταποδοτικό τέλος. Δεν ήταν ανταποδοτικό τέλος, ήταν δηλαδή, τι σημαίνει ανταποδοτικό τέλος, σημαίνει ότι το πληρώνει ο κόσμος και η ΕΡΤ ανταποδίδει πρόγραμμα, ενημέρωση. Είναι ξεκάθαρο, λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που συνέβη με τόσο τέλειο τον Καψόχα ήταν η αφορμή και όχι η αιτία της επιλογής της Νέας Δημοκρατίας. Σας εξήγησα, μα σας είπα. Ήταν μια προηγουμένη, λέτε, απόφαση. Όταν η Νέα Δημοκρατία έχει στελέχη στις τάξεις της που συσχετίζουν το πρόγραμμά της ανοιχτά με πρακτικές δικτατοριών, έχει στελέχη στις τάξεις της. Και θα το ξαναπώ. Διότι θεωρώ ότι πέραν της προπαγάνδησης του συγκεκριμένου ασφαλιστικού συστήματος υποκρύπτεται και μια σκοπιμότητα σχετικοποίησης των δικτατοριών. Και το λέω με έμφαση. Όταν έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε μη χαρίζετε το μεταξά στη Χρυσή Αυγή, δεν κατάλαβα, είναι κομμάτι της παράδοσης. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ακροδεξιό είναι κομμάτι, κόμμα η Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία τα οποία έχουν πάρει κεφάλι και βάζουν πάρα πολύ έντονα ακροδεξιά χρώματα, θα σας έλεγα, φαιά χρώματα στην αποτύπωση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές δεν είναι κουβέντες που λέγονται και περνιούνται έτσι με μία διατύπωση εκ των υστέρων που λέει ότι ήταν μία ατυχής δήλωση.
Δεν ήταν μια ατυχής δήλωση. Στην αναφορά του ασφαλιστικού του Πινοσέτ. Στην αναφορά του ασφαλιστικού του Πινοσέτ. Mm. Η οποία είναι διπλά ανατριχιαστική. Πρώτον, διότι σχετικοποιεί μια βάρβαρη δικτατορία. Τι υπονοεί δηλαδή, ότι είχε αποτελεσματικό ασφαλιστικό σύστημα ο Πινοσέτ? Δεν κατάλαβα. Ποια ήταν η αποδοκιμασία από τη μεριά της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας? Να βγει εκ των υστέρων μετά από 3-24 ώρα κάποιος και να πει, α, ήταν μια ατυχής διατύπωση? Σοβαρά μιλάμε? Καμία οριοθέτηση? Κύριε Υπουργέ, δεν απέχει αυτό όμως, μια δήλωση για την πυροσύνη, δεν απέχει από το να πούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είναι θεωρητικός φασισμού? Αυτό ήταν μια άποψη συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Μου ζητάτε. Περιμένετε. Δηλαδή, μου ζητάτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ακροδεξιές. Εγώ σας είπα, ο κύριος Μητσοτάκης ανέχεται απόψεις ακροδεξιές, οι οποίες είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία από τον κύριο Σαμαρά και μετά υφίσταται μια μετάλλαξη. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς πήρε αυτούς που έλεγε η προηγούμενη ηγεσία ακροδεξιούς και τους έβαλε στη βιτρίνα καταρχήν. Ο κύριος Μητσοτάκης τους έβαλε και στη διοίκηση. Να το ρωτήσω διαφορετικά για να το απαντήσετε και για να μην νομίζει ο κόσμος ότι κάνουμε ελιγμούς. Μία άποψη ενός βουλευτή, ενός πρώην υπουργού, εκφράζει όλο το κόμμα. Άρα και μία άποψη ενός δημοσιογράφου εκφράζει ένα ολόκληρο κανάλι. Τίποτα θέλω τέτοιο. Να κάνω... Σας είπα ότι θεωρώ ότι στην διατύπωση αυτή θα έπρεπε, εάν δεν ισχύει αυτό που εγώ λέω, εάν δεν ισχύει το ότι αφήνουν να σχετικοποιούνται ακόμα και οι δικτατορίες και να φλερτάρουν με ψηφοφόρους οι οποίοι θεωρούν ότι ενδεχομένως οι δικτατορίες είναι και καλό πράγμα. Εάν δεν ισχύει, θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί, να μην σας πω, να τον έχουν πετάξει έξω με τις κλουτσές. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Η ΕΡΤ έχει ανοίξει ξανά μετά το Μαύρο και αυτή την θλιβερή ιστορία, στην ιστορία του τόπου, αυτή την θλιβερή σελίδα, 3 χρόνια. Και όλοι οι εργαζόμενοι της ΣΕΡΤ σας διαβεβαιώ ότι δεν θέλουμε να διχάζει αυτό το κανάλι τους Έλληνες, αλλά να τους ενώνει και με την ενημέρωση και με τη σωστή ψυχαγωγία. Πράγμα το οποίο αντικειμενικά, να το πω, δεν γίνεται σε απόλυτο βαθμό. Θα σας δείξουμε μετά όλα τα μηνύματα που έρχονται, πόσο πηγαίνουν στα άκρα και απόψεις του κόσμου και επιχειρούμε να μην παρασυρώμαστε από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς που εποπτεύετε και ως πολιτικός υπεύθυνος το χώρο των media. Είστε ικανοποιημένος από την ΕΡΤ? Δηλαδή, η γυναίκα του Κέσσαρα που λέμε, ή μήπως και το κανάλι δίνει δικαιώματα? Μήπως οι αστοχίες μας είναι πολλές? Μήπως δεν είμαστε πολύ καλοί επαγγελματίες? Μήπως το πρόγραμμά μας δεν είναι αυτό το οποίο οφείλουμε να δώσουμε στον κόσμο? Είναι ερώτηση παγίδα. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν, να πούμε ότι και μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό, πολλές από τις αρμοδιότητες έχουν περάσει στον Υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον Λευτέρη τον Κρέτσο. Ειδικά σε σχέση με. Για την ευθύνη το λέτε τώρα αυτό? Όχι. Δεν πρόκειται να αποστώ. Η ευθύνη κατά το Σύνταγμα είναι συλλογική. Οπότε, ακόμα και ο Υπουργός Ενέργειας να κάνει κάτι, ο Υπουργός Ναυτιλίας, την ευθύνη την έχουμε όλοι. Δεν μπορεί να σας πει κανένας υπουργός ότι μερικώς φταίμε για το ένα για το άλλο. Έτσι. Θέλω να σας πω το εξής. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ποτέ δεν θα σας πει ότι είναι ικανοποιημένος. Πάντα θα αποζητάμε και τη βελτίωση και την ενίσχυση και την βελτίωση του εκτοπίσματος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μπορούν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν. Αν με ρωτάτε εάν είχαμε το περιθώριο, το χρονικό και το οικονομικό, εάν την ΕΡΤ θα την ξανανοίγαμε ακριβώς όπως ήταν πριν, θα σας έλεγα όχι. Προφανέστατα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν όμως αυτά τα περιθώρια. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στο τέλος του 2014, θυμάστε ποιο ήταν το τηλεοπτικό τοπίο? Ήτανε ένα έτσι κακέκτυπο δημόσιας τηλεόρασης, κανάλια ιδιωτικά τα οποία δεν είχαν άδειες και 500,000 Έλληνες χωρίς να μπορούν να δουν τηλεόραση. Αυτοί ήταν οι τρεις πυλώνες της πραγματικότητας του τηλεοπτικού τοπίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει και φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλούνται που πρώτη φορά, λόγω μνημονίων, και το εξήγησα πιο πριν, διότι από τα 180 εκατομμύρια, όταν 70 εκατομμύρια φεύγουν και πάνε στους φόρους και δεν είναι ανταποδοτικά, εάν κάποιος βάλει τα ανελαστικά έξοδα της ΕΡΤ, η οποία έχει και 5 κανάλια και 19 ραδιόφωνα και ένα κάρο υπηρεσίες, και κακώς κάποιοι συγχέουν αυτή την δομή με έναν απλό ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να έχει ανταποκριτή στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πανελλαδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν έχουν καν ανταποκριτές. Άρα λοιπόν, τώρα που η ΕΡΤ μπορεί και παίρνει ανάσες, φαίνεται ότι κάποιοι ενοχλούνται σφοδρά. Έτσι. Η συζήτηση μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ ώρα, ναι, αλλά έχουμε και άλλα θέματα μπροστά, Υπουργέ. Εγώ θέλω να πάρω αφορμή από όσα συμβαίνουν και να πούμε ότι διαπιστώ.